Συνάντηση με τοπικούς παράγοντες όπως τους βουλευτές της Καβάλας, τον Δήμαρχο, τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, τον Αντιπρίτανη του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, αναμένεται να συγκαλέσει για την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Κώστας Αντωνιάδης με θέμα τη διεκδίκηση και την παραχώρηση του παλιού πρωτοδικείου. Αποφάσισα την Παρασκευή να γίνει μια συνάντηση εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας με θέμα την αξιοποίηση του παλιού πρωτοδικείου της Καβάλας. Είναι ένα θέμα το οποίο με απασχολεί εδώ και κάμποσες εβδομάδες, αλλά μου έδωσε αφορμή και τα γεγονότα που είχαν δημοσιοποιηθεί από τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας, όπου υπήρξαν κάποιες φωτογραφίες που έδειχναν στην τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το παλιό πρωτοδικείο της πόλης της Καβάλας, αλλά και οι χθεσινές δηλώσεις του κ. Γραμμένου. Γι' αυτό το λόγο θα γίνει μια ευρεία σύσκεψη όπου θα ζητήσουν να παραβρεθούν οι τρεις βουλευτές, γι' αυτό το ορίζουμε την ημέρα Παρασκευή για να μπορέσουν να είναι εδώ. Δεν ξέρω αν θα μπορεί, φυσικά ο Υπουργός είναι λίγο δύσκολο να βρίσκεται, Εθνικής Άμυνας, αλλά οι τρεις τουλάχιστον βουλευτές οφείλουν να βρίσκονται εδώ, όπως φυσικά ο Δήμαρχος, το ΔΠΑΕ, το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, το Παράρτημα δηλαδή της Καβάλας, το Επιμελητήριο, ο Εμπορικός Σύλλογος, προκειμένου να συζητήσουμε από κοινού τον τρόπο ώστε να το διεκδικήσουμε από την ΕΤΑΔ. Σε πρώτη φάση, ο κύριος Αντωνιάδης ανέφερε ότι πρέπει να δημιουργήσουν ένα κοινό μέτωπο για να διεκδικήσουν το κτίριο που αποτελεί σύμβολο για την Καβάλα. Εφόσον επιτευχθεί ο στόχος, στη συνέχεια θα συναποφασίσουν για τη χρήση του. Θα το πω πρωτάκουστο αυτό, ένα κτίριο δημόσιο, ένα σύμβολο για την πόλη της Καβάλας. Ήταν το πρώτο διοικητήριο από την απελευθέρωση της πόλης, αλλά και το πρωτοδικείο της Καβάλας, με μια διαχρονική ιστορία, ένα κτίριο να ρημάζει και να βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Επομένως, θα γίνει αυτή η σύσκεψη, θα βγουν κάποια αποτελέσματα, κάποια συμπεράσματα, αλλά όμως οφείλω να ζητήσω και τη βοήθεια και της κοινής γνώμης και των πολιτών, ώστε να το διεκδικήσουμε από την ΕΤΑΔ. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτώνων Καβάλας, Γιάννης Νεστορίδης, αναφέρει ότι αποτελεί ένα κτίριο ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας και οι χρήσεις του θα μπορούσαν να είναι πολλές. Κοιτάξτε, πριν μερικά χρόνια, όταν ο κ. Αλεξιάδης ήταν υπουργός Οικονομικών, είχαμε ζητήσει και εμείς, σαν Σύλλογος Αρχιτεκτώνων και ο Δήμος βεβαίως, αυτό το κτίριο να παραχωρηθεί στο Δήμο. Σήμερα κινείται η διαδικασία ξανά, νομίζω, από το Δήμο. Υπάρχει πρόθεση να δοθεί ή να το πάρει ο Δήμος. Ευελπιστούμε, θα είναι ευχής έργων, γιατί είναι σαν κεντρικότητο σημείο της πόλης. Αξίζει να αξιοποιηθεί. Είναι το παλιό διοικητήριο, εντάξει, έχει μεταμορφωθεί, αλλά είναι το ίδιο κέλυφος από την εποχή της Οθωμανικής διοίκησης. Έχει μια ιστορικότητα δηλαδή και νομίζω ότι μπορεί να αποκτήσει πολλές χρήσεις ενδιαφέρουσες για την πόλη. Το τραγικό είναι βεβαίως ότι ενδιαφέρεται ο αρχικός ιδιοκτήτης από την Τουρκία να το ξαναπάρει μέσω του ΤΑΙΠΕΔ. Και θα είναι τραγικό αυτό για την πόλη μας μετά από 100 χρόνια, αλλά δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά, το κτίριο σύμβολο της Καβάλας φαίνεται να ρημάζει. Έχει πολλά προβλήματα, ναι, αυτό μαθαίνω, ότι σίγουρα έχει διαρροές, έχει πολλά, γιατί έχει εγκαταληφθεί αρκετά χρόνια και δεν έχει συντηρηθεί καθόλου αυτό το διάστημα. Οπότε χρήζει και συντήρησης, αποκατάστασης και επανάχρησης. Μακάρι να γίνει. Μακάρι να γίνει. Το ζητούσε βέβαια και ο Δικηγορικός Σύλλογος. Ναι. Με μια χρήση δική του, ας πούμε, που είχε στο μυαλό του. Πιστεύω μπορούν να συνεργαστούν και οι δύο και να το αξιοποιήσουν κατάλληλα.